Γεια σας παιδιά, ZeoSimGR. Σήμερα θα δούμε μια νέα αναβάθμιση στο Trump Sim. Και όχι μόνο. Είχε και ένα καινούριο DLC, ένα καινούριο Trump. Λοιπόν, θα πάρουμε όλα από την αρχή. Το βίντεο αυτό θα είναι still tutorial. Αλλά και να δείξουμε και την αναβάθμιση που έγινε στο Trump Sim. Ωραία, θα τα πάρουμε όμως από την αρχή. Θα πάμε να σας δείξω λίγο... τι ρυθμίσεις έχω κάνει εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ αυτές είναι οι ρυθμίσεις που έχω κάνει εγώ. Ωραία, όπως τα βλέπετε εδώ πέρα. Τα έχω βάλει όλα high, εδώ τα έχω βάλει 60. Αυτές είναι οι ρυθμίσεις οι δικές μου. Θα δείτε τώρα το βίντεο, ωραία. Πάει εδώ. Πάμε και εδώ. Εδώ είναι... πάει. Λοιπόν, εδώ τώρα εγώ, παιδιά, δεν θα παίξω με πληκτρολόγιο. Όχι, δεν μπορώ να παίξω με πληκτρολόγιο. Εγώ θα παίξω, παιδιά, με joik. Το joik που έχω εγώ είναι αυτό εδώ πέρα που λέει εδώ πάνω. Ωραία. Αυτό που χρησιμοποιώ και για τα αεροπλάνα, για το Microsoft, για το Explain. Ωραία. Θα δείχνω και τις ρυθμίσεις που έχω βάλει εγώ και που έχω βάλει. Σιγά σιγά τα κατεβάζω όλα κάτω. Λοιπόν, πάμε τώρα στο παιχνίδι. Εδώ θα πάτε εδώ πέρα, θα το γυρίσετε εδώ πέρα. Θα πατήσετε... είναι το χρονολόγιο, ωραία. Πατάτε εδώ πέρα. Λοιπόν, εδώ είναι για τις μάσκες. Εδώ είναι. Αν θες να είναι αυτόματο, δηλαδή να μπεις μέσα στο τραμ και να ξεκινήσεις να το οδηγάς, ή να το προγραμματίσεις μόνος σου. Αν θες να το κάνεις κίνηση μόνος σου, με λίγα λόγια. Αν θες να το κάνεις μόνος σου κίνηση, θα το βάλεις στο on. Αν θες να είναι αυτόματο, να μην το κάνεις εσύ, να είναι έτοιμο για να... κινήσεις, το κάνεις off. Ωραία. Πάει και αυτό. Αυτά εδώ πέρα, το Wolf Β και το Wolf Α, τι σημαίνουν αυτά? Αυτά είναι τα βαγόνια. Έχει 5 βαγόνια το Α και το Β έχει 7 βαγόνια. Ωραία. Τα βαγόνια, τι γίνεται? Όταν κάνει τη στροφή και στρίβει το βαγόνι, γυρνάνε αυτόνομα τα βαγόνια, γυρνάνε οι καμπίνες και ακούγεται και ο ήχος που κάνει το τρίξιμο τράγες. Λοιπόν, πάει και αυτό. Πατάμε τα game. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ένα τεράστιο ευχαριστώ στην Aerosoft που μας έδωσε το κλειδί. Thank you. Thank you, Aerosoft. Thank you, Aerosoft. Πάμε να σας δείξω τώρα εδώ πέρα ποιες είναι οι ρυθμίσεις. Θα πάμε εδώ. Θα βάλουμε το 2. Πατάμε εδώ τη δεξιά βελάκι. Και να πατάμε εδώ πάνω το αριστερό βελάκι. Μας λέει τώρα 12 και 31. Πατάμε Enter. Πατάμε Back Game. Λοιπόν, τώρα είμαστε μέσα στο τραμ. Ωραία. Θα μου δώσετε ένα λεπτό να ρυθμίσω λίγο τις κάμερες. Να μπορούμε να κοιτάμε και μετά να βλέπουμε να είναι ωραία. Κάμερα. Και είναι έτοιμη. Ωραία.
Πάμε τώρα να βάλουμε το κλειδί. Κάνουμε ένα zoom. Βάζουμε το κλειδί. Αν ήταν τώρα το αυτόματο, το κλειδί θα υπήρχε ήδη. Θα είχε πάρει και μπροστά. Ωραία. Εδώ τώρα θα το κάνουμε μόνοι μας τη διαδικασία. Ό,τι κάνω εγώ τώρα εδώ. Αυτή η διαδικασία που θα κάνω εγώ, θα κάνετε κι εσείς. Οκ. Κλείνουμε δεξιά. Κλειδί. Περιμένουμε να φορτώσει όλο το σύστημα. Μόλις φορτώσει όλο το σύστημα, εδώ η οθόνη που είναι μαύρη και τώρα ανοίγει, θα σου κάνει δύο μηνύματα. Το πρώτο μήνυμα που θα είναι να σηκώσει τις κεραίες. Ωραία. Εδώ είναι που θα πετρολογήσουμε, που θα πάμε, το χρονολόγιο του. Λοιπόν, εδώ τώρα μας λέει να πατήσουμε το τέτοιο. Πατάμε. Περίμενε να βρω το κουτί. Εδώ. Πατάμε το όμικρον. Οπ. Έτοιμο. Έτσι θα περάσει εδώ ο συνάδελφος. Κάτω συνάδελφος. Λοιπόν. Εδώ αν πατήσετε το ρηματικό, εδώ πέρα σας λέει και όλα και τι πρέπει να κάνεις, ποιες είναι οι οδηγίες. Αν πατήσεις εδώ πέρα, εδώ σου λέει να βάλεις το μοχλό στο PR, PA, το κλειδί θα το βάλεις στα ίσια, εντάξει. Λοιπόν, πάμε εδώ. Λεπτό, εδώ. Λοιπόν, δεν. Enter. 6-9 Περιμένουμε τώρα. Βλέπετε. Έβγαλε W25,5. Τώρα λέει 25-28. Λοιπόν, σε 28 λεπτά αναμονή. Λοιπόν, τώρα γυρνάμε. Πάμε το κλειδί, το βάλουμε στα ίσια. Περνάμε το μοχλό. Μία. Έλα χαρά μου. Ωραία. Τώρα αυτό που μας έβγαλε από κάτω η μπάρα η δεξιά, που έβγαλε 10 πόντους, είναι 10 πόντοι που πήραμε που κάναμε την κίνηση σε αυτή. Οκ. Okay. Ανοίγουμε φώτα. Μία σκάλα. Δύο. Τρία. Λοιπόν. Εδώ. Κάμε 8. Κάμε εδώ. Έντερ. Ωραία. Και τώρα. Πατάμε δεξί κλικ. Πατάμε εδώ, πάμε στο ρολόι και βάζουμε 30. Είναι και 31, θα βάλουμε 30. Πατάμε Enter. Back game. Τι λέει τώρα εδώ. Ωραία, περιμένουμε ένα λεπτό να μας δώσει, να μας βγάλει έναν ήχο, θα κάνει ένα πιπ. Πατάμε το Enter και ξεκινάμε. Παιδιά, να πω ότι με το joystick είναι πιο καλύτερα, δηλαδή λειτουργεί πιο γρήγορα, δηλαδή κάνεις την κίνηση μπροστά, φεύγει πιο γρήγορα, κάνεις το φρένο, φρεναρίζει πιο γρήγορα, με το τρολόγιο παιδεύεσαι πάρα πολύ. Λοιπόν, θα δείξω και τα flash. Αυτό είναι το δεξί flash και αυτό είναι το αριστερό. Αυτό το κάνω, παιδιά, το κάνω μέσα με το joystick. Πάμε έξω, όπα. Όπα, έκανε το beep. Πατάμε. Enter.
και μη τα flash. Ωραία. Πήγαμε. Κοιτάξτε τι ώρα που πάει. Πόντους! Πήραμε 10 πόντους γιατί πήγαμε ακριβώς στη βουλίτσα. Βλέπετε, είναι οριακά ακριβώς απάνω στη βουλίτσα. Θα πατήσουμε το 6. Γρήγορα. Αυτά είναι. Είναι πιο ωραίο παιδιά με το Joy γιατί είναι από, δεν πειράζει. Καλά είναι. Λοιπόν, κατά να φτιάξουμε και λίγο και να βλέπουμε και τον καθρέφτη για να μπορούμε να κλείνουμε και τις πόρτες. Πήγαμε. Πατάμε και το κουδουνάκι. Ανάβουμε και τα flash. Παιδιά, το κουδούνι γιατί το έπαξε, ξέρετε. Γιατί πάνω να στρίψω, δεν έρθει κανένα να στρίψω κουμπάνι και με στείλει. Bitte seien Sie achtsam. Andere brauchen den Sitzplatz vielleicht notwendiger. Ωραία, και στο δείχνει τα σκήτη, τα παιδιά είναι 40. Ωρα μιλάμε ρε φίλε. 10 ρε φίλε, ναι ρε φίλε, αυτά είναι. Παιδιά, μόλις έπαιρνα το Joy, έχω πάει μιλάμε μεγάλη χαρά. Δηλαδή το πηγαίνω μιλάμε τώρα λες και είμαι πελάτος. Πελάτος είμαι. Πελάτος παιδιά. Πάλι παρά. Πάλι παρά. Πάλι παρά με. Κοιτάξτε παιδιά τι ωραίο που είναι το Joy, το ρυθμίζει δηλαδή, το κοντρολάρεις κιόλα. Πάρτα τα 10, έτσι πως παίρνουν τα δεκάρια. Τώρα αν το έκανα εγώ αυτό με το πετρολόγιο παιδιά, όχι 10 δεν θα έπαιρνα. Για να δούμε αργούμε. Την μηδέν. Την μηδέν. Την μηδέν. Δηλαδή είμαστε κομπλέ. Τώρα εδώ πέρα μπορούμε να περάσουμε γιατί έχουμε φανάρι παιδιά. Α, πάμε. Παιδιά πάνω δεξιά εκεί που λέει το όνομά μου παίρνεις και τους lever, και τα lever. Α, παιδιά, πού πας. Κάνει από. Παράμε και εδώ πέρα καμπανάκι. Κάνει καμπανάκι. Εδώ πάνω το ρολάρουμε γιατί έχει καμπανάκι. Umsteigen zu 6 in Richtung Geiereckstraße. Παιδιά, τώρα που το κάνω χειροκίνητα, πρώτον, το κάνω χειροκίνητα. Είναι πιο ωραίο. Αισθάνεσαι την αίσθηση που οδηγάς στο τραβ, πρώτον. Το ζεις, δηλαδή, ξεκινάς μόνος σου, κάνεις όλα αυτά. Ωραία, ένα αυτό. Δεύτερον,
Τώρα με τον ήχο που το έχουν βελτιώσει, ακούγονται τα βαγόνια, στρίβουν τα βαγόνια, όλα αυτά. Είναι πιο ωραίο τώρα. Τώρα που έκανα τις ρυθμίσεις στην κάρτα γραφικών και έχει και καλύτερα. Έβαλα το Τζουέκ τώρα και δεν με δυσκολεύει το παιχνίδι και με πηγαίνει πιο καλύτερα τώρα. Λοιπόν, να πω παιδιά, εδώ βλέπετε το φανάρι. Έχει τρεις βολίτσες. Αυτό τι σημαίνει, είναι το κόκκινο στο τραμ. Άρα ότι πρέπει να περιμένεις. Όταν είναι... τώρα έβγαλε το α, σημαίνει ότι σε ένα λεπτό... Ούτε ένα, δευτερόλεπτο, να το. Ας έβγαλε... Γραμμούλες αυτές. Τώρα εδώ θα στρεφτούμε λογικά. Όταν είναι κόκκινα, σταματάμε παιδιά. Δηλαδή δεν έχω πολύ κάτι, γιατί εδώ πέρα άμα δεν πηγάζει. Έχουν βάλει και καθρέφτη, παιδιά. Βλέπετε, τον καθρέφτη. Δεν υπήρχε, παιδιά, ο καθρέφτη. Πριν το update, παιδιά, ο καθρέφτη δεν υπήρχε καν. Λέω, τώρα έχουν κάνει τρελή για τα παιδιά, μπράβο τους. Μπράβο, άρεσο. Λαουρίτσκασε. Κοντρολάρω ρε φίλε. Κοντρολάρω. Κοντρολάρω. 29 του μήνα παιδιά βγαίνει και καινούργιος σταθμός εδώ πέρα στο Drum Sim. Να ξέρετε. Θα το κάνουμε και εκείνο. Και το τράμα αυτό παιδιά το παίζω τώρα από το Wolf. Να το λέω σωστά, Wolf. Είναι 29 του μήνα. Είναι και... Είναι απλά εμάς αυτό που εδώ είναι το πρώτο να το κύπτω να το σημάσω να το λέω. Wolf, είναι και το άλλο. Το κόμμα της μου αρέσει πάρα πολύ.
Πάλι και πολύ. Γιατί πάλι έπαιξε. Έλα κοπελιά, τι θα γίνει, θα μπεις. Κάναμε και καμπανάκι. Ωραία μάτια, θα σας δώσω ένα φορά. Ωραία μάτια που θα Μάια Κορτιάς. Κάτι εδώ δεν περνάμε, εδώ θα μαζάμε. Και πέτε, πάνω. Πάω, ξεκινάμε πάλι. Βλέπετε παιδιά απάνω. Θα σας κλειδώσω τις πόρτες. Βλέπετε εδώ πέρα παιδιά που έχει νέη μπάρα και έχει νέα και γεμίζει. Το είναι που έχει νέα και ανεβαίνει τα lever. Κάνε μωρέ, παίζουνε με τις πόρτες. Hi, Daddy. Είναι η ήχη που κάνει, δηλαδή που ακούσει τις τράχες, τα βαγόνια να θρύβουν και να ακούγονται. Είναι εκπληκτικό το... Έλεγα λόγια παιδιά, αξίζει, όχι ακόμα θέλω να το πάρει το παιχνίδι, αξίζει πάρα πολύ. Ευχαριστώ να το πάρετε. Δεν φεύγουμε. Κάτω έχει κόκκι. Απλά με το update δίνει και κάτι.
Μπορεί να αλλάξει τον καιρό. Μπορεί να βάλει χιόνια. Κάνεις πλάτς. Umsteigen ja, zu U2-54A. Ah, πουλάκι μου, τώρα σε βρήκα εγώ. Πώς φρενάρεις. U4 D 2 71 2 A 59 A. Για πάμε λίγο νωρίς στις στάσεις. Το τρέχω λίγο το εργαλείο. Το έχω πάρει λέμε. Το πηγαίνω πολύ γρήγορα το εργαλείο, πιλωτάρω τώρα εδώ πέρα, μιλάμε... Έχουμε πάει άλλο level. Οπότε τώρα στις άλλες τάσεις παιδιά θα τα πάμε πιο αργά. Γεια σου Βαγγέλ! Βαγγέλ, φτάσεις παιδιά. Τώρα θα δω, αναγκαστικά θα περιμένουμε λίγο, γιατί έχουμε πάει πάρα πολύ γρήγορα. Μπορεί να αλλάξει και τον αριθμό, παιδιά. Από την κάμερα. Να, εγώ έχω εδώ πέρα το 602. Μπορεί να το αλλάξει να βάλει και ποιο νούμερο θες εσύ. Απλά να είναι. Burgring. Umsteigen zu 57A. Repain. Το εξωτερικό δηλαδή του Τραμπ. Μπορεί να το αλλάξει. Θα μπει στο Discord του Τραμπ Sim. Το Discord. Και λογικά εκεί μέσα θα έχει. Μπορεί να κατεβάσετε τα skin εκεί πέρα αυτά. Yeah,
Για βλέπετε πάνω δεξιά η μπάρα που έχει γίνει όλη πράσινη. Πάμε για το lever 2. Μιλάμε πιλότος έχω γίνει. Πού είναι η άλλη κάμερα? Καλά. Πάμε έτσι. Ωραία. Άντε, γεια. Steigen zu U3, 46, 49, 48A. Όχι ρε φίλε, και παδεκά ρε. Παιδιά, εδώ είναι η βουλή του Βερολίνη. Τη Βιέννη. Έλεγα λόγια σαν το δικό μας το σύνταγμα πήκε. Parlament. Umsteigen zu 2 in Richtung Dornbach. Άντε πάλι. Να το ρε. Ναι ρε φίλε. Λέβερ 2 παιδιά, πήγαμε Λέβερ 2. Γιουπί. Γεια, πήραμε... Γεια, περιμένετε λίγο... Τάκη κύριε Μάστορη, άντε, τελειώνετε! Τάκη δώσε! Έτσι, μπράβο! Τάκη, τάκη! Εδώ, παιδιά, βλέπετε! Εδώ πέρα, αυτό που σας δείχνω, μπορεί να βάλετε το κλειδί και αλλάζετε τις γραμμές. Περιμένουμε τώρα να αλλάξει. Πήγαμε. Burgtheater.
Παιδιά, υπάρχει μια στάση, αν θυμάμαι καλά, αν δεν είμαι σίγουρος εγώ. Υπάρχει μια στάση στην Αθήνα που λέγεται Μπαγνανά. Όταν την είχα πρωτακούσει, λέω τι λέει τώρα. Έλεγε νη στάση Μπαγνανά. Να τη λέω καλά. Ρε φίλε, θα την πετύχω, πού θα πάει. Τώρα θα δώσουμε γκάζια. Okay. Γκάζια θέλετε! Γκάζια θα πάρετε! Θέλετε γκάζια, γκαζάκια! Αυτός γιατί πάει σε σύγκαμενο. Θα πάρεις και ένα τάιτ! Για το σύγκαμα! Εδώ παιδιά σταματάς, αλλά μπορεί να περάσεις. Για να σου πω το λόγο τώρα. Είναι προειδοποιητικό, δηλαδή σας προειδοποιεί. Εδώ θα σταματήσουμε. Το πρώτο σε προειδοποιεί, δηλαδή σου λέει μάθαρα πιο κάτω σταματάς, κοκαλώνεις. Για να το περάσεις, είχαμε. Okay. Μακάρι η εταιρεία, αν με δει το βίντεο μου και καταλάβει αυτό που λέω εγώ στα ελληνικά, μακάρι να φτιάξει και μια ελληνική πόλη, να φτιάξει και την Αθήνα. Την Αθήνα βασικά, γιατί η Αθήνα έχει η τραπ. Να φτιάξει και πέρα όλη την Αθήνα με τις τάσεις. Θα είναι, μιλάμε, πολύ ωραία. Άντε ρε φίλε, 2 points, 10. 10 points. Καλά, έρβατε μπομ. Ωραία, δεν φεύγουμε γιατί έχει τρεις βουλίτσες μπροστά, παιδιά. Time point. Όπως το λέγει και συγχωρεμένος, πονάζεσαι.
πετύχουμε πάλι δεκάρι. Τι θα γίνει, θα παίξουμε τις πόρτες! Τι θα γίνει, θα παίξουμε τις πόρτες! Άντε, τελειώνετε! Έχουμε και δουλειές, βιαζόμαστε! Λέει εδώ πέρα... Άντε μωρέ, άντε μωρέ! Βιάζομαι! Άντε, φύγαμε! Να ξέρετε παιδιά, άμα δεν κλειδώσουν οι πόρτες, δεν ξεκινάει το τραμ! Το τελευταίο. Salzdorf-Brücke. Umsteigen 2A. Flughafen. Γεια σου, άδελφε. Α, ήταν ο Φανάσης, ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν μου πήγε ένα γεια σου. Φανάτη μου. Δεν φτιάχνω καλά. Connections to airport bus. Πάλι δεκάρι θα πάρω. Την έχω... Εννιά, εντάξει, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν είμαστε. Το ίδιο πράγμα είναι. Ωραία. Δεν είμαι γκάζι. Schwedenplatz. Umsteigen zu U1, U4, 2, 2A. Εκεί που πήγα να φρεναρίσω μανάβι, ρε φίλε. Τι είναι αυτό ρε. Ωραία εδώ πέρα, τι είναι εδώ. Είχαμε καλή καθημερία. Φεύγουμε τώρα, τι κάνω. Όχι, δεν φεύγω. Τι έχω κόκκινο. Ανάβει. Πήγα να φύγω, παιδιά, και μου το άλλαξε τώρα. Κατάλαβε. Παιδιά, περνάω ευχάριστα. Περνάω ευχάριστα. Γιατί τώρα, παιδιά, έβαλα το joystick. Κάνω πιο ωραία τα δρομολόγια, πρώτον. Δεύτερον, το έχουνε διαμορφώσει τόσο ωραίο το παιχνίδι. Το έχουν κάνει τόσο αληθινό να φαίνεται.
που είναι, μιλάμε. Βιέννη είναι πανέμορφη πόλη. Στην Ελλάδα δεν είναι, αλλά δεν πάνε. Είναι πανέμορφη πόλη. Λαδάρα είναι Λαδάρα, παιδιά. Τι να κάνουμε. Ελλάδα έχει πολύ ωραία πόλη, αλλά εντάξει. Και εδώ πολύ ωραία πόλη. Μακάρι να κάνουμε την Ελλάδα. Σαν ένα Τραμπ. Να βάλουμε εδώ πέρα. Εγώ θα το ακούσα πάρα πολύ τέτοια αυτό. Να υπήρχε. Να υπήρχε. Δηλαδή τώρα πως έχουν βάλει εδώ πέρα τη Βιέννη, να είχαν φτιάξει την Αθήνα και να είχαν βάλει π.χ. Πάλιρο, Σύνταγμα. Ποιες άλλες έχουν βάλει, Γλυφάδα, δεν ξέρω τι έχουν βάλει, Παραλιακή κάπου εκεί πέρα. Θα το ακούσα πάρα πολύ, δηλαδή θα ήταν πολύ ωραίο. Μακάρι να το κάνω. Πλάκα, βουλιαγμένη πλάκα, όλα αυτά. Μιλάμε, θα ήταν πολύ ωραίο. Πήγαμε, ρε. Λυγείο. Πάμε. Άιντε. Κίνα. Με εργαλείο μιλάμε, φρενάρι τώρα και κάτσε καλά. Έχω βρει και τα κουμπιά του τώρα που παίρνει φρενάρι. Παιδιά, μην ξεχνάτε, αφήστε σχόλιο, αφήστε ένα subscribe, καμπανάκι, καμπαναριό. Ωραία. Αυτό, παιδιά, θα να πω άλλη μια φορά, το κανάλι το έχω δημιουργήσει. Το κανάλι το έχω δημιουργήσει για εσάς να μαθαίνετε, όπως μαθαίνω εγώ, μαθαίνετε και εσείς από μένα, ναι. Να περνάμε όμορφα, ωραία. Κουμπάιτς! Εννιά. Α, δούμε και λίγο απ' έξω. Παράμε και κανένα καμπανάκι. Παιδιά, είναι πανέμορφο. Το έχουν κάνει καλή δουλειά. Hintere Zollamtstraße. Umsteigen zu O. In Richtung Raxstraße. Stern. Να το κοντρολάρω λίγο. Ωραία. Έλα. Ειδικά τώρα εδώ που έχω φτιάξει τις κάμερες εδώ πέρα, έχω βάλει εδώ την 3. Εδώ είναι η 4. Με μία, γιατί αν είμαι μέσα στο μαγαζί, κάτσε να βγω μία από το μαγαζί.
φεύγουμε. Εδώ για να δούμε τι κάνουν οι τύποι. Έτσι, μασκούλες όλοι. Έτσι, μπράβο. Θα βάλουμε και ένα κουτί να έχει και αυτό το φάρμακο που πλύνουμε τα χέρια. Αντισηπτικό, μπράβο. Κάγκινε, θα περάσουμε. Κάνουνε ρε, παίζουνε με τις πόρτες. Άντε, πήγαμε. Θα δούμε πού θα πάμε. Να δείξω την κάμερα πίσω. Άλλη μια στάση το πάω και μετά το σταματάμε το βίντεο. Θα κάνω όλες τις στάσεις. Για είστε εδώ πέρα, θα πηγαίνεις σε κάθε καλό, όπως θα πηγαίνεις. Και άμα πας εδώ πέρα με χώρα, βλέπω να παίρνουμε ένα παρόμα. Είναι στενά και φοβούμε. Παλιά, εσύ με το φουλάρι, τι θα γίνει, θα μπεις. Mittelsbachstraße. Umsteigen zu 80A. Opa, ja! Erachte! Αλλά αν περάσουμε από εδώ πέρα, πέρα μου κλέφτηκα. Πάραμε κάνα καμπανάκι,
παιδιά, το τερματίσαμε. Λοιπόν. Πάμε. Οπ. Πάμε settings. Θέλω να δω κάτι, παιδιά, να σας δείξω κάτι. Λοιπόν. Για να δω κάτι τώρα. Θέλω να σας δείξω, παιδιά, που σηκώνει το οδηγός και να δείτε και το κλειδί. Το ψάχνω τώρα. Μπαίνουμε μέσα. Πάμε το. Πάμε το. Πάμε το. Πάμε το εργαλείο. Άμα πατάς θα τα παιδιά, βγαίνει το τέτοιο. Λοιπόν. Έλα. Άντε μία ώρα. Πέρα. Εδώ. Μπορεί να γίνει το κλειδί. Thank you.
Έλα. Όλοι σφαίρια το κλειδί, δεν ξέρω. Ας πάμε. Λοιπόν, κλείσαν όλα. Λοιπόν, παιδιά, μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί πώς δικές μου είναι ότι έχουν κάνει αλλαγές με τα βαγόνια, ότι ακούγεται ο ήχος. Τώρα με το που έβαλα το joystick πηγαίνει καλύτερα, το LS. Έκανα και εγώ εχθές προπόνηση λίγο να το δοκιμάσω λίγο όλα αυτά, να δω. Όλα κουμπλέ. Έχουν που το βάζεις μπροστά, που το προγραμματίζεις όλα αυτά. Έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Θα ξαναπώ πάλι ένα ευχαριστώ στην Άρωσο που μας έστειλε το κλειδί. Thank you, Άρωσο. Εσείς, τι θα κάνετε? Κάντε ένα like, ένα subscribe. Πατήστε και ένα καμπανάκι, καμπαναριό. Ωραία. Μοιράστε το βίντεο, δείξτε το παντού. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, θέμα σας άρεσε. Αν σας άρεσε, αφήστε και ένα σχόλιο από κάτω. Ωραία. Από μένα να έχετε μια όμορφη μέρα, ένα όμορφο απόγευμα. Γεια σας.